Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι πραγματικά ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Από ό,τι φαίνεται, όχι συμπεράσματα δεν μπορεί να βγάλει, είναι και σε μια διατεταγμένη υπηρεσία. Ποιος μας έχει, αγώνα να του μας λαού, τον αγώνα της εργατικής τάξης, με όποιες μορφές αυτή επιλέγει, τον προβοκάρει. Η βία μπορεί να είναι επιλογή της εργατικής τάξης. Μπορεί να είναι επιλογή, πείτε μου. Όταν οι μπορεί, δεν μπορεί. 1944, γιατί δεν απαντάτε, γιατί, όταν οι αν μπορεί. Το 1944. Σας δυσκολεύει η ερώτηση. Την Αθήνα από την σας δυσκολεύει η ερώτηση. Τότε δεν μίλησε η τότε πρόγονη της Αθήνας. Σας ρωτάω. Σας όταν ρωτάω, οι Άγγλοι η βία μπορεί να είναι επιλογή όταν της εργατικής τάξης. Ανεβαίνουν στην Ακρόπολη και δεν την καταλαμβάνουν. Απλώς απλώνουν δύο πανό. Αυτό έλειπε να μας λέγατε, θα τα καταλάβετε για την Ακρόπολη. Όχι μόνο δεν καταλάβαμε, απλώς απλώσαμε ένα πανό και στείλαμε ένα παγκόσμιο μήνυμα στην εργατική τάξη να παλέψει απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Μιλάμε για βαρβαρότητα. Να σας πω, μιλάμε η βία για μέτρα, επιτρέπεται στην εργατική τάξη. Θα τελειώσω. Η βία είναι ότι εργάτης δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη ποτέ του, ούτε μετά από 40 χρόνια. Δεν βλέπω ο εργάτης να απαντάτε. Κάνει τους μισθούς του. Ο εργάτης κάνει τη ζωή του. 1 εκατομμύριο είναι άνεργοι. 1 εκατομμύριο μερικά απασχολούμενοι. Οι επαγγελματικοί. Και αν πτώχευε η χώρα, πόσοι θα ήταν άνεργοι. Η εργατική τάξη υποφέρει. Βασανισμένος ο λαός από αυτή την επίθεση. Τη βάρβαρη. Αυτή είναι η βία της εξουσίας. Κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΜΕ, αν πτώχευε η χώρα. Αν πτώχευε η χώρα, πόσοι θα ήταν άνεργοι. Το δικό του. Να μας συγχωρείτε κύριε Παυλόπουλε, το Σύνταγμα που το υποστηρίζουν δεν μιλάει για προστασία της εργασίας, δεν μιλάει για δωρεάν μιλάει υγεία, για προστασία δεν της μιλάει για δωρεάν παιδεία. Ποιος το στηρίζει αυτό, ποια κυβέρνηση, ποιο κράτος, ποιοι κεφαλαιοκράτες. Οι κεφαλαιοκράτες που αγαπάνε την ειρήνη, ενώ είναι αυτοί που με τη βία μέσα στους χώρους δουλειάς ισοπεδώνουν τους εργαζόμενους. Πάντως, μιλάνε για πάντως θα ήθελα να μου απαντήσετε. Υπάρχουν στην ευθεία ερώτηση σας κάνω. Που συγκρούονται η βία της εργατικής τάξης και οι καπιταλιστές. Γιατί δεν μου απαντάτε. Η δύναμη, όχι η βία, η δύναμη του αγώνα θα λύσει το θέμα του πολιτικού πρόβλημα της χώρας. Τη βία της εργατικής τάξης δικαιολογείται ή δεν τη δικαιολογείται. Τη βία της εργατικής τάξης δεν είναι τέτοιας μορφής βίας. Δεν είναι να δολοφονεί τον κόσμο. Έχετε δει ποτέ το ΠΑΜΕ? Χτες πέρασε το ΠΑΜΕ και όλος ρωτάω, ο κόσμος παρακολούθησε την περιφρούρησή του, τη σιδερένια του πειθαρχία. Το ΠΑΜΕ παλεύει για να αλλάξει κοινωνία. Δεν παλεύει για να κάνει εγκλήματα. Παλεύει για να ρίξει την εξουσία αυτή τη βάρβαρη. Δεν παλεύει για να μπει μέσα στη Βουλή και να την κάψει όπως οι προβοκάτορες προκαλούσαν έξω από την Βουλή. Για πείτε μας τι να έρθει, τι να έρθει. Να έρθει μια λαϊκή εξουσία που η εργατική τάξη θα έχει. Που έχει καταρρεύσει παγκοσμίως. Η εργατική τάξη έχει όλα τα φόντα και όλες τις δυνατότητες να φτιάξει τη δική της εξουσία και να πάρει όλα εκείνα τα συμπεράσματα από τα λάθη που γίναν στο σοσιαλισμό, να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον. Ο διάλογος που πάτε να κάνετε έγινε και στη Βουλή. Ρώτησε ο Πρωθυπουργός τον κύριο Παφίλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει τη βία και η απάντηση ήταν απερίφραστη. Ρωτάτε τον κύριο Παπαδόπουλο τι στάγμα ακριβώς. Αν οι εργαζόμενοι από αυτές τις συζητήσεις, από αυτές τις συζητήσεις, ή όχι, ακούστε τι γίνεται. Το ΚΚΕ και το ταξικό κίνημα είναι δεκάδες νεκρούς. Δεκάδες νεκρούς από τις προβάτες που έχουν πλεύρει. Κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί ξέρετε κάτι, από τους πρώτους προγόνι μου είναι στο Μελιγαλά και στη Στιμάγκα. Λοιπόν, παρακαλώ, μια κουβέντα. Κύριε ξέρετε κάτι, κύριε Μόνο Παπαδόπουλε, μια κουβέντα για να καταλάβουμε. Κύριε Πλεύρη, θα σας δώσω το λόγο. Ναι. Και η εικόνα της Ακρόπολης με το πανό, με το σύμβολο του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί ξέρετε κάτι. Γιατί, κύριε Παύλο, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι που είναι στους δρόμους. Οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί πού είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν αναγνωρίζετε το δικαίωμα, δηλαδή. Τη βάψαμε, τη χαλάσαμε. Γιατί την Ακρόπολη τη χαλάσαμε και σα αποκλείσαμε. Για δηλώσεις των εργαζομένων να έχουν και άλλα πολιτικά χρώματα. Και δεξί εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους. Και πασόκ εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους. Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε. Όλος ο κόσμος και νομίζετε ότι εμάς σήμερα που ψηφίσαμε ο κόσμος δεν αντιδρά και μας παίρνει τηλέφωνο, αλλά κύριε Παυλόπουλε από αυτές τις βγαίνει ένα πράγμα. Δύο προτάσεις υπήρχαν, μην κοροϊδευόμαστε. Ή η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος πέφτει το αστικό καθεστώς, έρχεται η λαϊκή κυριαρχία με οποιονδήποτε τρόπο, με την οποία εγώ διαφωνώ με τον κομμουνισμό, τι να κάνω, ή να σωθεί η χώρα, δεν είναι παράλογο αυτό. Ή να σωθεί η χώρα. Επιλέξαμε εμείς λοιπόν
τη δύσκολη απόφαση να σωθεί η χώρα. Να παρακαλώ, τρίτη πρώτα στα κανάλια των δικαιωμάτων. Όχι, των δεν θα του δώσω μισθό πρώτη του μηνό. Η χώρα θα του δώσω μισθό για να ανέβει το κομμουνιστικό κόμμα. Η πατρίδα είναι η εργατική τάξη. Εάν δεν υποστηριχθούν τα δικαιώματα των εργατών και των υπαλλήλων. Κύριε Παυλόπουλε, αλλά για την Ακρόπολη α υπάρξει μια καταδίκη και από του δημοσιογράφου. Δεν πιστεύω ένα δημοσιογράφο να συμφωνεί με το να γίνεται η Ακρόπολη αντικείμενο πολιτικής κόντρας. Με ακούτε. Μιλάει ο συνομιλητής σας, ο κύριος Παπακώστατος. Καθένας που θέλει να διαμαρτυρηθεί θα ανεβαίνει στην Ακρόπολη, έλεος πια. Με ακούτε. Να δείτε τώρα, εντάξει. Δεν με ακούτε. Εντάξει. Ακούω. Να ολοκληρώσει ο κύριος Παπακωνσταντόπουλος μία φράση ο Στέλιος Βοήνας για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Απλά θέλω να πω ότι. Με συγχωρείτε. Γιατί το πρόβλημα νομίζω. Σε μένα δεν δώσατε λόγο, κύριε Παπακωνσταντόπουλε. Κύριε Παπακωνσταντόπουλε, ολοκληρώστε τη φράση σας. Παρακαλώ και ο Στέλιος Βοήνας. Έχει ένα δίκιο ο κύριος Πλεύρης. Δύο δρόμοι υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Ή με τα μονοπόλια ή με το λαό. Και το σύστημα φοβήθηκε βλέποντας το λαό να συσπηρώνεται γύρω από την πολιτική του ΠΑΜΕ. Που μιλάει για μια άλλη εξουσία, για κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Και το σύστημα και αυτό τι θα έκανε, το αποφασίσει ο λαός με την πάλη του, όχι με εγκλήματα. Και τι έκανε το σύστημα που φοβήθηκε, έβαλε προβοκάτορες να δολοφονήσουν τους εργαζομένους. Το σύστημα δεν, παρακαλώ, δεν είστε εσείς και εγώ. Εκτός αν έχετε έτσι, στοιχεία, ξέρετε. Το σύστημα ότι, μιλάμε για προβοκάτορες. Ότι αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ και σκότωσαν τους τρεις εργαζόμενους. Μην παραβλέπετε αυτά που λέω. Μην τα αλλάζετε. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν είπα το επίσημο κράτος. Μη το σύστημα είναι αυτοί που έχουν την εξουσία επί της ουσίας, το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια. Το μεγάλο κεφάλαιο έβαλε να δολοφονήσουν τους τρεις εργαζομένους. Έχει μηχανισμούς το μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Παυλόπουλε. Σας παρακαλώ, δεν ξέρουμε, ας αποκαλυφθούν οι εργαζόμενοι. Εκτός και αν έχετε στοιχεία, σας λέω. Να δούμε με ποιους μηχανισμούς συνδέονται. Πάμε, παρακαλώ. Γιατί αυτή η προβοκάτσια κάθε μέρα. Πάμε. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους. Πάμε και στον Στέλιο Βορίνα. Βεβαίως. Και λοιπόν, καλά κάνετε και το λέτε και έτσι είναι. Έτσι. Δεν συνδέονται οι αγώνες των εργατών. Αυτό θέλει να πει ο κόσμος στο προσκήνιο της ιστορίας. Με τη στιγμή βία. Και καλά κάνετε και δεν συνδέονται. Όχι, δεν μιλάμε για στιγμή βία. Παρακαλώ, μιλάμε για τη βία της εργατικής τάξης να διεκδικήσει το μέλλον της απέναντι στους λίγους. Παρακαλώ. Οι πολλοί απέναντι στους λίγους. Παρακαλώ. Μια κουβέντα μόνο θα πω, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κόμματος. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων σε τούτη τη χώρα συνεχίζουν παρά την κατάσταση που βρίσκεται να βλέπουν το δέντρο και να χάνουν το δάσος τίποτα. Ο καθένας έχει την κομματική του ταυτότητα και προχωράει. Για να μαζέψει ψήφους στις επόμενες εκλογές. Κύριε Βορίνα, η απόφαση μας ήταν να μαζέψουμε ψήφους. Μιλάμε για τα λαϊκά προβλήματα. Για να μαζέψουμε ψήφους. Προβλήματα υπάρχουν. Θα πηγαίναμε στο να καταψηφίσουμε χωρίς πρόταση. Όταν ψηφίζεις κάτι δύσκολο και δεν κρύβεσαι πίσω από την κυβερνητική πλειοψηφία όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Πιστέψτε με, δεν είναι για να μαζέψεις ψήφους. Δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Είναι για να σώσεις την πατρίδα. Έτσι. Είναι για να σώσεις την πατρίδα. Μιλάτε να σας πει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. Εγώ αν θέλω να εκλέγω με κάθε φορά, κύριε Βορίνα, πιστέψτε με, θα έλεγα όχι και θα έβγαινα μαζέψτε τους κλέφτες. Και πήρα τη δύσκολη απόφαση. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Να πω δύσκολα τα μέτρα, αλλά αναγκαία. Λοιπόν. Ο καθένας λοιπόν έχει πάρει την κομματική του ταυτότητα και συνεχίζει να προχωράει σε αυτό τον έρμο τόπο. Λέω, καταγγέλλετε την εργατική βία, ζητάτε δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Δεν σας είδαμε αυτό το σθένος να καταγγέλλετε τόσο καιρό την εργοδοτική βία. Πριν φτάσουμε εδώ. Και δεν μιλάω βέβαια για τους Μολό, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι κλιματική ενέργεια. Των εργοστασίων έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ευχαριστώ, αυτό λέω. Ευχαριστώ αυτή πολύ και τον Στέλιο Βοήνα και τον κύριο Θανάση Φλέβη και τον κύριο Δευτέρη Παπακωνσταντόπουλο. Τους ευχαριστώ πολύ.